Με λένε Σοφία Ξένη Καθαρίου, μένω στην Αθήνα και είμαι μέλος της ενεργειακής κοινότητας Υπερίων από το 2021. Ο Υπερίων ιδρύθηκε το 2020 στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 100 μέλη. Πρόκειται κυρίως για νοικοκυριά και τοπικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς που βρίσκονται στην Αττική. Αρχικά, ο λόγος που μπήκα στην ενεργειακή κοινότητα ήταν αξιακός. Ήθελα δηλαδή να ξέρω ότι η ενέργεια που καταναλώνω στο σπίτι μου προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όχι από ρητά καύσιμα. Αργότερα, ειδικά την περίοδο των τελευταίων 2 χρόνων με την αύξηση των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια, έγινε και οικονομικός ο λόγος. Νομίζω μία πολύ συνήθις παρεξήγηση που και εγώ την είχα ήταν ότι το να έχεις ενέργεια ηλιακή σημαίνει μια εγκατάσταση ενός πάνελ πάνω στην οροφή του σπιτιού σου. Που αν μένεις στο κέντρο μιας πόλης και δεν είσαι σε ένα ιδιόκτητο σπίτι, μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό βέβαια δεν είναι αναγκαίο, καθώς υπάρχει το μοντέλο του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, που σου επιτρέπει να παράγεις την ενέργειά σου σε ένα άλλο σημείο, όχι κοντά στο σπίτι σου απαραίτητα, και παρόλα αυτά η ενέργεια που παράγεις να αφαιρείται από την ενέργεια που καταναλώνεις στο σπίτι σου. Ο Υπερίων έχει θέσει εξ αρχής στόχο να αντιμετωπίσει κάποια ζητήματα ενεργειακής φτώχειας. Καταστατικά είχε δεσμευτεί ότι θα παρέχει το 5% της ενέργειας που παράγει σε ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά. Αυτή τη στιγμή πρόκειται να διαθέσουμε δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα σε 9 νοικοκυριά από 2 διαφορετικούς δήμους της Αττικής, καθώς και σε 2 κοινοφελείς οργανισμούς, μία αυτοδιαχειριζόμενη κοινωνική κουζίνα και ένα πολιτιστικό κέντρο. Η συμμετοχή σε μία ενεργειακή κοινότητα δίνει μια ευκαιρία σε διαφορετικούς ανθρώπους που έχουν κοινωνικό σκοπό αλλά διαφορετικό υπόβαθρο να έρχουν κοντά και να μοιραστούν γνώση, προβληματισμούς, αλληλεγγύη. Όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία να συμμετέχεις σε μια ενεργειακή κοινότητα, αρχίζεις να βλέπεις λίγο παραπάνω τις κοινές τομές ανάμεσα στην κατανάλωση ενέργειας, στους παραγωγούς και στα κοινωνικά συστήματα και να θέλεις να προσφέρεις περισσότερο στο κοινωνικό στόχο, να θέλεις να καταπολεμήσεις την ενεργειακή φτώχεια, όχι μόνο για λόγους ηθικούς, αλλά επειδή καταλαβαίνεις ότι αυτό θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους, άρα και για τον εαυτό σου. Θα ήθελα να δω περισσότερους πολιτικούς που βάζουν στο επίκεντρο το ζήτημα της επίλυσης της ενεργειακής κρίσης, αλλά με προτάσεις που δίνουν έμφαση στην συμμετοχή των πολιτών σε αυτό και όχι απλώς στις επενδύσεις από μεγάλες εταιρείες και ομίλους.